Δύο εκλεκτοί καλεσμένοι λοιπόν σε αυτό το μέρος. Είναι ο κύριος Ζαχαρίας Καλογεράκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Αλέξη Καλοκαιρινού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στη τηλεθεατή σας. Εμείς ευχαριστούμε. Και ο κύριος Μαρίνος Πατακός, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Μιχάλη Καραμαλάκη. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Και οι δύο με μεγάλη αυτοδιοικητική εμπειρία και είμαι σίγουρη ότι η συζήτηση που θα κάνουμε θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και κύριε Καλογεράκη, να ξεκινήσω από εσάς, μιας και ουσιαστικά έχετε αλλάξει δήμο σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές και μάλιστα μην ξεχνάμε ότι έχετε υπάρξει και δήμος μιας περιοχής και ενός δήμαρχου σε μιας περιοχής που ιδιαίτερα απαιτητική. Κυρία Σφαγιανάκη, καταρχήν να πούμε ότι παραμένουμε στην αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Γιατί η αυτοδιοίκηση για όσους την υπηρετούν είναι πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα θα έλεγα μια αγάπη, μια αφοσίωση γιατί βλέπεις την καθημερινότητα αυτά που σχεδιάζεις, αυτά που παλεύεις να υλοποιούνται. Γιατί τώρα στο Δήμο Ηρακλείου έκλεισα ένα κύκλο στο Δήμο Μνημείου Απεναντιάδα και με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες του Δήμου Μνημείου Απεναντιάδας για την εμπιστοσύνη που με έδειξαν τα προηγούμενα χρόνια. Προσπάθησα να υπηρετήσω τον τόπο από όπου με έταξαν οι πολίτες και τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό. Σήμερα έχουμε μπροστά μας μια νέα πρόκληση. Έχουμε το Δήμο Ηρακλείου με το μέγεθος και τις δυνατότητες που έχει και πιστεύω ότι με τη συμμετοχή μου ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Αλέξη Καλοκαιρινού να συμμετέχω σε αυτές τις εκλογικές διαδικασίες, με τη γνώση και την εμπειρία που απέκτησα την προηγούμενα χρόνια, μπορώ να συμβάλλω και εγώ και να βοηθήσω όχι μόνο στην επίλυση καθημερινών αλλά και συνολικών προβλημάτων του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και της αυτοδιοίκησης, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι το στίχημα σε αυτές τις εκλογές, και μπαίνω αμέσως και επί της ουσίας, είναι να όχι μόνο τα ζητήματα, τα προγράμματα, οι θέσεις, οι απόψεις, αλλά και ο ρόλος της αυτοδιοίκησης και τι αυτοδιοίκηση θέλουμε την επόμενη μέρα. Γιατί, κακά τα ψάματα, το έχετε δει κι εσείς, σε επανειλημμένες συζητήσεις, συναντήσεις και κουβέντες όλη αυτή την προεκλογική περίοδο, όλα τα λύνουμε ή όλα τα δρομολογούμε για να λυθούν. Την ημέρα, την επόμενη όμως των εκλογών, τα προβλήματα θα είναι εδώ, η θεσμική ανεπάρκεια της αυτοδιοίκησης, η έλλειψη οικονομικών πόρων, η μη στελέχωση των υπηρεσιών, όπως επίσης και η λογική το να μην αποκεντρώνει το κεντρικό κράτος και να δίνει στην αυτοδιοίκηση το ρόλο και το λόγο που πρέπει να έχει. Και θα θυμίσω και κλείνω με αυτό. Σήμερα ψηφίστηκε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που καταργεί τα νομικά πρόσωπα των Δήμων. Ένα νομοσχέδιο το οποίο ήρθε χωρίς διαβούλευση, καν με την αυτοδιοίκηση, πόσο μάλλον με τους πολίτες, που αυτή τη στιγμή δεσμεύει τις νέες δημοτικούς συνδυασμούς και τους δημοτικούς άρχοντες που θα εκλεγούν, καταργώντας και στο Δήμο Ηρακλείου νομικά πρόσωπα που έπαιζαν καθοριστικό ρόλο. Yeah, η κυβέρνηση το χαρακτηρίζει εξυγίανση, κύριε Καλογεράκη. Περισσότερη εξυγίανση και διαφάνεια. Κύριε Σαββίδη, η κάθε κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της. Και εκείνο που έχω δει 30 χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά, είναι ότι κάθε κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει τον μπαλάκι στην αυτοδιοίκηση στο επίπεδο των ευθυνών ή των αρμοδιοτήτων για να βγάλει από πάνω τις αρμοδιότητες οι οποίες έχουν και πολιτικό κόστος και από την άλλη κρατάει τους οικονομικούς πόρους ή δεν δίνει στελεχειακό δυναμικό για να ανταποκριθεί η αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν το χαρακτηρίζει εξυγίανση να πω ότι τα νομικά πρόσωπα που καταργεί στο Δήμο Ηρακλείου αφορούν τη λειτουργία των παιδικών σταθμών, αφορούν τη λειτουργία της κοινωνικής πρόνοιας και της κοινωνικής ένταξης, που σημαίνει ότι απευθύνεται σε ένα μεγάλο ακροατήριο πολιτών, που αυτή τη στιγμή, καταργώντας τα νομικά πρόσωπα, φέρνει στο Δήμο όλες αυτές τις αρμοδιότητες, δίνοντας μια αντιδημαρχία. Μα το πρόβλημα είναι η καρέκλα του αντιδημάρχου ή να υπάρχει το σύστημα και οι δομές για να μπορούν να υπηρετηθούν οι πολίτες. Κύριε Πατακέ, ένα σχόλιο θέλουμε και από εσάς γι' αυτό, αλλά και για το διακύβευμα και αν υπάρχει θεσμικό διακύβευμα στην κάλπη, όπως το περιέγραψε ουσιαστικά ο κ. Καλογεράκης. Καταρχάς, είπε η κυρία Σφαγιανάκη, και οι δύο με μεγάλη αυτοδιοικητική εμπειρία, ναι. Όχι όμως ίση ή μεγαλύτερη από τον κύριο Καλογεράκη. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον θέλω να είμαι ειλικρινής. Ναι, απέκτησα μια καλή εμπειρία αυτοδιοικητική τα 9 αυτά χρόνια που συμμετέχω στη Δημοτική Αρχή. Δεν είναι και λίγα. Με τον Δήμαρχο Βασίλη Λαμπρινό. Απλά ήθελα να διορθώσω όσον αφορά το μέγεθος. Εκείνο το οποίο με βοήθησε πολύ να σταθώ
θα έλεγα, ήταν η προηγούμενη εμπειρία μου στο λιμενικό σώμα, η 35χρονη εμπειρία μου σε θέματα διοίκησης, διαχείρισης περιστατικών και όχι μόνο. Τα οποία ήταν σημαντικά για να μπορέσω να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων όσο μπορούσα περισσότερο και καλύτερα σε μια, θα έλεγα, δύο δύσκολες θητείες και ειδικά η δεύτερη, αλλά και η πρώτη, οικονομικά η πρώτη, θα έλεγα όσον αφορά τα περιστατικά και τις δυσκολίες, η δεύτερη θητεία στο Δήμο Ηρακλείου. Τώρα, το ερώτημά σας, δεν μου επιτρέψετε να μάθω. Για την κατάργηση των νομικών προσώπων και το νομοσχέδιο αυτό το τελευταίο, τι προβλήματα θα μπορούσε να επιφέρει στη λειτουργία των Δήμων και ως στο πρακτικό κομμάτι, αλλά και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν ακόμη και με το προσωπικό των νομικών προσώπων ή ακόμη και με τους πόρους και τη διαχείριση αυτών. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, η λειτουργία του Δήμου, θα έλεγα, είναι δύσκολη, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες τροπολογίες, νομολογίες που είναι τροχοπέδι για τη λειτουργία, την ανάπτυξη και την γρήγορη απόδοση λύσεων και αποφελήψεις αποφάσεων όσον αφορά πολλά θέματα, αναπτυξιακά, οικονομικά, λειτουργικά κλπ. Οι οργανισμοί δίνουν λύσεις και οι εταιρείες του Δήμου δίνουν λύσεις. Αυτό λοιπόν το θέμα δεν το έχω μελετήσει για να είμαι ειλικρινής, όμως είναι τόσο απλό για να το καταλάβει κανείς ότι θα φέρει μεγάλα προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια. Τώρα, στο Δήμο Ηρακλείου, την περίοδο αυτή που περάσαμε, τη δύσκολη περίοδο και από πλευράς πολιτικής προστασίας και από πλευράς οικονομικής και από υγειονομικής πλευράς, δηλαδή ήταν μια δύσκολη τετραετία η οποία θα έλεγα ίσως από τις δυσκολότερες της μεταπολίτευσης. Σε όλους τους τομείς. Ο Δήμος Ηρακλείου κατάφερε να σταθεί όρθιος. Είμαι υπερήφανος που συμμετείχα σε αυτή τη Δημοτική Αρχή. Τα περισσότερα θέματα, τα οποία, και δεν το λέω για να απολογηθώ σε κανέναν, το λέω για τη συνείδηση τη δικιά μου. Υπήρξαν ελλείψεις και παραλήψεις. Υπήρξαν καθυστερήσεις. Σίγουρα. Πιστεύω προσωπικά ότι θα έπρεπε να κλείσω τον κύκλο μου, το απαντάω χωρίς να με ρωτήσετε, όμως και μέχρι τον Ιούλιο αυτό δεν είχε αποσαφανιστεί στη σκέψη μου, δεν είχε ξεκαθαρίσει. Η υποψηφιότητα του Μιχάλη Καραμαλάκη, που θεωρώ ιστορική για τα δεδομένα του Δήμου Ηρακλείου, αρχηγός ελληνικής αστυνομίας, δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Πολλοί δεν το έχουν, θα έλεγα, αξιολογήσει όπως πρέπει. Ένας πρώην αρχηγός Ελληνικής, ίσως να μην ξανατύχει ποτέ. Άρα λοιπόν, θεωρώντας αυτή την ευκαιρία, ήθελα να συμμετάσχω, δέχτηκα την τιμητική πρόταση και άλλαξα σκέψη να κλείσω τον κύκλο μου, τον αυτοδιοικητικό, στο Δήμο Ηρακλείου. Άρα λοιπόν, δεν το μετανιώνω, είμαι πολύ χαρούμενος που θα συμμετέχω, ελπίζοντας με την ψήφο των Ηρακλειωτών στην επόμενη, στο Δήμο Ηρακλείου, στο Δημοτικό Συμβούλιο καταρχάς, αλλά και στη Δημοτική Αρχή, εφόσον ο λαός το επιλέξει, με δήμαρχο τον Μιχάλη Καραμαλάκη. Και αναφερθήκατε, κύριε Πατακή, πριν από λίγο και πριν τη διακοπή για διαφημίσεις, σε ό,τι έχει να κάνει και με την προηγούμενη θητεία. Παρά τα αυτά, και θα ξεκινήσω αυτή τη φορά το ερώτημα από εσάς για να απαντήσει μετά και ο κύριος Καλογεράκης. Ακούσαμε τον κύριο Καραμαλάκη στην κεντρική του ομιλία στο Ηράκλειο να λέει ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να μπει έλεγχος στο Δήμο Ηρακλείου, να μπουν ορκωτοί λογιστές. Άφησε ξεκάθαρα αιχμές για σκιές στα ταμεία του Δήμου Ηρακλείου και αναλόγως απάντησε και ο κύριος Λαμπρινός. Κοιτάξτε, σίγουρα την άκουσα την ομιλία, το γνωρίζω αυτό. Όσον αφορά τους ορκωτούς λογιστές και τον έλεγχο στα οικονομικά του Δήμου και εμείς, η σημερινή Δημοτική Αρχή το 2014 που ήρθαμε, το είχαμε πει και το κάναμε μετά. Αυτό δεν είναι λάθος. Είναι μια σωστό. Πάγια τακτική και εννοείται. Είναι και δημοκρατικό και δίκαιο και σωστό. Γιατί ωφελεί και τον απερχόμενο δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή, εφόσον δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, αλλά ξεκαθαρίζει το τοπίο για τον ερχόμενο δήμαρχο προκειμένου αντιμετωπίσει τα θέματα και ξεκινήσει με καθαρή την συνείδηση, όχι μόνο τη συνείδηση, αλλά και την ταμιακή διαχείριση του Δήμου. Για το άλλο θέμα,
πρέπει να γίνει παρανόηση. Γιατί εγώ ήμουν εκεί, την άκουγα την ομιλία, μίλησα και με τον επικεφαλή της παραταξής μας, τον Μιχάλη τον Καραμαλάκη μετά, για να επιβεβαιώσω, ας πούμε, αυτά που ελέγξαν. Είπε ότι θα υπηρετήσει, θα αγωνιστεί κατά και θα κάνει σημαία τον αγώνα κατά της κακοδιαχείρισης, υπέρ της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διοίκησης που συμβάλλουν σε μια εύρυθμη ομαλή λειτουργία του Δήμου Ηρακλείου. Άρα λοιπόν δεν υφίσταται κανένα θέμα. Κύριε Πατακέ, είδαμε όμως τον Δήμαρχο του Βασίλη τον Λαμπρινό να βγάζει μια ανακοίνωση να απαντάει και έδειξε μια ενόχληση. Και δεν το συνηθίζει ο κύριος Λαμπρινός να απαντάει. Άρα προφανώς το εξέλαβε ως καρφί αυτή την αναφορά του κύριου Καραμαλάκη. Σωστά την έβγαλε την ανακοίνωση ο Δήμαρχος, ο κύριος Βασίλης Λαμπρινός. Και μπορώ να πω ότι ήταν η ανακοίνωση που έκανε για το συγκεκριμένο θέμα μετρημένη και περιεκτική όσον αφορά ολιγόλογη μεν, αλλά ουσιαστική. Διότι είπε, όποιος από τους υποψήφιους, σωστά το είπε, μπορεί να έρθει εδώ να ρωτήσει, να μάθει και τα σχετικά και τα πάντα όσον αφορούν το Δήμο Ηρακλείου. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι κάποιοι που προσπαθούν αντιπολιτευτικά ή μάλλον προεκλογικά να εκμεταλλευτούν μία ή δύο κουβέντες που υπόθηκαν όσον αφορά τους ορκωτούς λογιστές. Κανείς δεν μπορεί να το πάρει πίσω. Υπόθηκε και είναι σωστό. Όσον αφορά το άλλο θέμα, δεν υπόθηκε ακριβώς έτσι και δεν κατηγορήθηκε κανείς από τη Δημοτική Αρχή. Πώς άλλωστε θα μπορούσε να κατηγορηθεί όταν δεν υπάρχουν όχι αποδείξεις, αλλά ούτε καν ενδείξεις. Οι ορκωτοί λογιστές και ο έλεγχος των οικονομικών θα αποδείξει αν όλα αυτά ισχύουν ή όχι. Άρα λοιπόν. Δεν χρειάζεται καμία συζήτηση. Το θέμα έχει κλείσει. Προχωράμε μπροστά προς τις εκλογές. Μένει βέβαια το θέμα. Με καθαρές κουβέντες, με καθαρό αγώνα και καθαρή νίκη. Μένει όμως το θέμα του γενικότερου προβληματισμού για τα οικονομικά του Δήμου, ανεξαρτήτως αιχμών ή υπερισκιών. Και θέλω ένα σχόλιο από τον κύριο Καλογεράκη για τα οικονομικά του Δήμου που θα παραλάβει η νέα Δημοτική Αρχή, όποια είναι αυτή. Καταρχήν πρέπει να τα δούμε και να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Να πω ότι ο επικεφαλής και υποψήφιος δήμαρχος χθες σε μια τηλεοπτική εμφάνιση εδώ είπε ότι είναι πρόσδεκτη και οι ορκωτοί λογιστές και η διαδικασία του απολογισμού το τι παραλαμβάνουμε, διότι θέλουμε να έχουμε ένα καθαρό πεδίο για να ξέρουμε πώς ξεκινάμε. Σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με τα οικονομικά του Δήμου, θα ήθελα να πω ότι έχουμε περάσει πια ανεπιστρεφτή από την εποχή του 11. Θυμάστε τότε τους δήμους του παρατηρητηρίου, τους κόκκινους δήμους κτλ. Σήμερα υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχει ένας σχεδιασμός. Γνωρίζω τουλάχιστον από δημοσιογραφικές πηγές, από αυτά που προβάλλεται κάθε μέρα, ότι ο Δήμος έχει δεσμεύσει κάποιες χρηματοδοτήσεις από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για έργα το επόμενο διάστημα. Και υπό την έννοια αυτή έχει ένα σοβαρό ζήτημα σε σχέση με την διαχείριση αυτών των κονδύλιων. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν έκτακτες χρηματοδοτήσεις, υπάρχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, υπάρχουν η προέκταση των συμβάσεων σε βάθος χρόνου, ώστε να μην χρειάζεται να αποπληρώνονται κάποια πράγματα άμεσα και να έχει δυνατότητα σαν νέα δημοτική αρχή να κάνει το σχεδιασμό του. Επιτρέψτε μου όμως να παρατηρήσω κάτι. Με τον Μαρίνο είμαστε φίλοι και συνεργάτες χρόνια. Όμως δεν μπορώ να μην πω ότι η τακτική αυτή τη στιγμή του συνδυασμού του Μιχάλη Καραμαλάκη είναι να ταυτίσει την παράταξη του Αλέξη Καλοκαιρινού με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή λόγω της συμμετοχής κάποιων στελεχώτης στο δικό μας ψηφοδέλτιο, στη δική μας παράταξη. Αυτό είναι άδικο και απαράδεκτο. Εγώ τιμώ και σέβομαι όλους τους αυτοδιοικητικούς που υπηρετήσανε. Με τα θετικά και τα αρνητικά του, ο καθένας θα τον κρίνει ιστορία. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή συγκροτήσαμε μια νέα παράταξη, το Δικαίωμα στην Πόλη, όπου είναι πολύ συλλεκτική. Να θυμίσω εδώ ότι συμμετέχουν 3-4 δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες ήταν η κύρια αντιπολίτευση στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή στο ψηφοδέλτιό μας. Και έχουμε ένα επικεφαλής ο οποίος ασχολείται πρώτη φορά με τα κοινά, έχει τη δυνατότητα να συνθέτει, να συζητάει, να κουβεντιάζει και έχουμε διαμορφώσει από κοινού ένα σχέδιο και ένα όραμα που απαντάει στα άμεσα, στα μεσοπρόθεσμα και στα μακροπρόθεσμα προβλήματα του Ηρακλείου. Δεν είμαστε λοιπόν συνέχεια κανενός, είμαστε μια νέα παράταξη με ένα νέο επικεφαλής που όλοι συνεισφέρουμε με τη γνώση και την εμπειρία του και συνδυάζουμε το παλιό με το καινούριο και προσπαθούμε να δώσουμε μια νέα όθηση σε ένα Ηράκλειο που πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή την πόλη.
Μπορείτε να απαντήσετε, κύριε Βαδάκη. Στο ίδιο θέμα να απαντήσω. Δεν ξέρω αν ωφελεί ή αν βλάπτει την παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού. Πού είναι ο κύριος Καλογεράκης? Αυτό που λέγεται συνέχεια ή μη συνέχεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής, δεν το σχολιάζω, δεν με απασχολεί αυτό το θέμα. Εκείνο που έχω να πω είναι για την νέα αυτή παράταξη, με μια νέα αυτοδιοικητική πρόταση, Ηράκλειο η πόλη μας, ότι ξεχωρίζει από τις άλλες παρατάξεις. Γιατί ξεχωρίζει? Όχι γιατί φέρνει μόνο το καινούριο στο Δήμο Ηρακλείου. Είναι ότι ο τρόπος που συγκροτήθηκε η παράταξη, ο τρόπος που πολιτεύτηκε, που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο, τον περασμένο Ιούλιο, ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης, είπε, θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου, όποιος θέλει να με ακολουθήσει. Εκεί διαφέρει από την άλλη παράταξη και κυρίως από την παράταξη Δικαίωμα στην Πόλη, καθώς αυτή η παράταξη ναι, μεν ξεκίνησε από τον ίδιο τον επικεφαλής, με πολλά υπονοούμενα για στήριξη και φανερή και κρυφή από κάποιο κόμμα που έπαιζε παίζει ακόμα πρωταγωνιστικό ρόλο, έγινε με συμπράξεις, προσχωρήσεις, συμφωνίες, τέλος πάντων, στελεχών, παρατάξεων κλπ. Δεν ήταν θεμητές όμως αυτές οι συμφωνίες? Όχι, νομίζω δεν είναι θέμητο. Δεν είναι θέμητο. Γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα. Δεν το κατηγορώ. Ναι, απλά γιατί θέλω είναι κάποια μορφή που θέλω να έχω τη δυνατότητα σε αυτό να απαντήσω στο φίλο Μαρία. Ναι, να απαντήσω. Βεβαίως, αγαπητέ Ζαχαρία. Να απαντήσετε. Είπα ότι ξεχωρίζει η παράταξη του Μιχάλη του Καραμαλάκη γιατί έγινε με ένα ξεκάθαρο τρόπο, διαφανή, απλό, δημοκρατικό, θα έλεγα και ηθικό. Χωρίς καμία, χωρίς κανένα υπονοούμενο. Τώρα, για την άλλη πλευρά, εντάξει, δεν είπα ότι είναι κάτι μεμπτό, όμως, με τον τρόπο που έγινε όλη αυτή η ιστορία, σαν να είναι μια ανώνυμη εταιρεία δηλαδή, που μαζεύτηκαν πρωτοκλασάτα σε εισαγωγικά στελέχη, παλαιά, καινούρια, και συγκρότησαν μια ομάδα προκειμένου να κερδίσουν τον Δήμο με μεγαλύτερη ευχέρεια. Κύριε Καλογεράκη. Καταρχήν, να απαντήσω στην ανώνυμη εταιρεία. Όταν συγκροτείς μια παράταξη και ο επικεφαλής μας έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο, πέρασε γειτονιά-γειτονιά, χωριό-χωριό, μόνος του, μαζί με ελάχιστους συνεργάτες, όπου κατέγραψε τα προβλήματα, μπήκε σε μια διαδικασία προγραμματική, κουβέντιασε σε προγραμματική βάση με άλλες παρατάξεις, με άλλα στελέχη, με άλλους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την πόλη και την αυτοδιοίκηση και συγκρότησε μια τέτοια παράταξη. Είναι κακό το ότι υπάρχουν στελέχη με εμπειρίες, Μαρίνο, μέσα στην παράταξη του Αλέξη Καλοκαιρινού? Είναι κακό το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε συγκροτήσει μια παράταξη που έχει ανθρώπους την επόμενη να μπορούν να σηκώσουν τα μανίκια και να ασχοληθούν με το Ηράκλειο και τα προβλήματά του, έχοντας γνώση αυτό? Γιατί φαίνεται σαν μορφή από κάποιους, οι οποίοι ενώ έχουν υπηρετήσει χρόνια, έρχονται σήμερα να εγκαλούν κάποιους άλλους συναδέλφους. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Όχι, για να πείτε ναι. Μήπως, κύριε Πανταϊκή, αναφέρεστε. Είπα ότι ξεχωρίζει η παράταξη του κυρίου Καραμαλάκη Μιχάλη με τον τρόπο που συγκροτήθηκε, που δημιουργήθηκε ένας άνθρωπος μόνος του, χωρίς καμία σύμπραξη, χωρίς καμία σχεδόν. Μην ξεχνάτε, Μαρίνο, ότι χρειάστηκαν να βγουν επανειλημμένες ανακοινώσεις από κόμματα για να απαντήσουν ότι δεν έχει τη στήριξη ο Μιχάλης Καραμαλάκης από συγκεκριμένα κόμματα, όπως διέδιναν τα γνωστά παπαγάλα. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή ότι ξεχωρίζει για αυτό το πράγμα. Το αν είναι σωστό, λάθος ή μεμπτό ο τρόπος που συγκροτήθηκε η άλλη παράταξη στην πορεία της, θα το κρίνει ο Ιωάννη. Πάντως και εγώ το εξέλαβα λίγο ως αιχμή ότι υπήρξαν υποσχέσεις για μοίρασμα θέσεων και ότι δεν έγινε κάποια προγραμματική σύγκληση. Κοιτάξτε, ούτε αντιδεοντολογικό θεωρείται, ούτε μεμπτό, ούτε μπορεί να κατηγορήσει κανείς ότι έγινε προσχωρήσεις και ενώθηκε, έγινε μια παράταξη τέλος πάντων με τον τρόπο που έγινε. Απλά ξεχωρίζει ο τρόπος δημιουργίας της μιας παράταξης με την άλλη. Γι' αυτό είναι και κάτι το καινούριο. Mm-hmm. Ανεξάρτητα των εγώ λοιπόν, που συμμετέχω, είμαι παλέπαγιο. Για να κλείσουμε αυτό το μόνο πρώτο... Μόνο ένα λεπτό για να απαντήσω σε ένα συγκεκριμένο για ερώτημα. Για να προλάβω να πάμε και σε άλλα επιμέρους θέματα. Μια που υπονοήθηκε ότι υπάρχουν χρήσματα στηρίξης από κόμματα κτλ. Mm-hmm. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός από πολύ νωρίς ήταν καθαρός. Υπήρχε μια δημόσια παρέμβαση και ανακοίνωση που έλεγε «Δεν επιθυμούμε στήριξη από κανένα κόμμα. Είμαστε μια αυτοδιοικητική παράταξη, επιθυμούμε τη στήριξη των πολιτών και τίποτα άλλο». Ένα, να απαντήσω σε αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι από πού κρίνονται οι παρατάξεις τελικά και οι υποψήφοι όλοι εμείς.
κρινόμαστε από τη μια, από την πολιτική μας πορεία, από τη στάση μας στα κοινά, ένα. Κρινόμαστε σαν παρατάξεις από τα προγράμματα, από τις θέσεις μας και από την καθημερινή μας πρακτική και λειτουργία, σωστά. Να δούμε τώρα αυτό το διάστημα πώς λειτουργούν οι παρατάξεις στο Ηράκλειο. Αυτή τη στιγμή, εγώ είμαι ένας άνθρωπος μαζί με δεκάδες άλλους σε όλη την Ελλάδα, εκατοντάδες, που έχουν δώσει μάχη για την αυτοδιοίκηση. Που θέλουμε μια αυτοδιοίκηση αυτόνομη, να έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τον τόπο, να ενεργοποιεί τους πολίτες, να παλεύει, να διεκδικεί. Η αντίληψη της αυτοδιοίκησης που υπήρχαν πριν δεκαετίες, ότι είχαμε τον καλό δήμαρχο που έπαιρνε το τηλέφωνο και έλυνε το πρόβλημα, που είχε 24 ώρες το 24ωρο το τηλέφωνο του ανοιχτό κτλ. Και τέτοια ζητήματα που βλέπω το τελευταίο διάστημα κατόπιν ενεργειών μου, είναι αυτή η αυτοδιοίκηση που πάλεψαν δεκάδες, εκατοντάδες ανθρώποι για να δημιουργήσουμε και να φτιάξουμε μια αυτόνομη αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Το νέο πρέπει να πηγαίνει μπροστά. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η μεγάλη κατάκτηση ότι ο δήμαρχος θα έχει 24 ώρες το τηλέφωνο του ανοιχτό. Αυτονόητο είναι ότι θα το έχει ανοιχτό. Αλλά θέμε ένα ψηφιακό δήμο που να έχει τη γραμμή του δημότη, που 24 ώρες το 24ωρο να μπορεί να επικοινωνήσει, να χρεώνεται για το αίτημά του αυτόματα συγκεκριμένος υπάλληλος, να του δίνει απάντηση πότε θα υλοποιηθεί το έργο του ή το αίτημά του, και από την άλλη να έχει τον αντιδήμαρχο να το επιβλέπει. Πρέπει να δούμε την αυτοδιοίκηση να πηγαίνει μπροστά. Άρα, όχι να γυρίζουμε επειδή πίσω. Επειδή προχωράτε άρα τη συζήτηση, κυρία Σφακιανάκη, είναι το τι μήνυμα εκπέμπουμε και τι πρακτική έχουμε ακολουθήσει αυτόν τον καιρό. Καταλαβαίνω και τη μορφή και στο πρόσωπο του κυρίου Καραμαλάκη για το κατόπιν ενεργειών μου, στο οποίο αναφερθήκατε. Και επειδή θέλω να προχωρήσουμε όμως τη συζήτηση και να πάμε λίγο σε αυτό που είπατε, διεκδικητικό πλαίσιο και επί της ουσίας και στην πράξη επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Υπάρχει μια καθημερινότητα στο Ηράκλειο που λέει ότι ναι, κάποια πράγματα έχουν προχωρήσει, κάποια πράγματα έχουν λυθεί, παραμένουν όμως και πράγματα τα οποία είναι ακόμα ανοιχτά. Και ένα από αυτά είναι και το νερό, κύριε Καλογεράκη. Και βάζω το νερό γιατί μπορώ να σα πω ότι τα μηνύματα που κι εμείς δεχόμαστε, και κύριε Πατακέ, είναι από τα πρώτα πράγματα που λέει ο Δημότης του Ηρακλείου. Δεν γίνεται ναι, τη 2023 να υπάρχουν αρκετές μέρες το χρόνο που υπάρχουν γειτονιές με βρύσες οι οποίες έχουν στερέψει. Δεν έχουν ούτε σταγόνα. Τι κάνουμε. Υπόλοιτα. Το σχεδιασμό σας και για λοιπόν, το δικό σας συνδυασμό και για το συνδυασμό του κύριου Πατακού. Απαντάω συνολικά στα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα. Που όπως είπατε και εσείς, κυρία Σφακιανάκη, είναι το νερό, είναι η καθαριότητα, είναι τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, είναι η προσβασιμότητα, τα σχέδια πόλης και τα λοιπά, η κοινωνική πολιτική, η φτώχεια που υπάρχει στους ανθρώπους. Όλα αυτά είναι η άμεση καθημερινότητα που έρχεται άμεσα να αντιμετωπίσει μια δημοτική αρχή. Προσέξτε. Θα πρέπει να πούμε και να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους δημότες και να τους κοιτάζουμε στα μάτια σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Σας είπα και πριν ότι δεν υπάρχουν πια ούτε μαγικές λύσεις, ούτε μάγοι με μαγικά ραβδάκια για να λύνουν τις 9 του μήνα τα προβλήματα των πολιτών. Χρειάζεται να έχεις ένα πλαίσιο, ένα σχέδιο, να ενεργοποιείς το σύνολο των παρατάξεων και παράλληλα τους πολίτες και να διεκδικείς από το κεντρικό κράτος. Κακά τα ψέματα. Εγώ αυτή την αυτοδιοίκηση ονειρεύομαι, γι' αυτό συμμετέχω, γιατί αύριο μαζί με τους πολίτες θέλω να διεκδικώ. Πάμε τώρα πώς γίνονται τα ζητήματα της καθημερινότητας ή τα προσεγγίζεις. Είπατε για το νερό. Το νερό βεβαίως μπορεί με παρεμβάσεις ή καλύτερη διαχείριση ή διανομή του να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση στην καθημερινότητά του, όμως αυτό δεν αρκεί. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή έχει φέρει τα πάνω κάτω. Βλέπουμε το φράγμα του Αποσελέμη που είναι το κύριο, η κύρια πηγή για το Δήμο Ηρακλείου και για άλλους τρεις Δήμους αυτή τη στιγμή να μην έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να ιδρεύσει τους Δήμους και το Ηράκλειο. Βλέπουμε ότι οι γεωτρήσεις που έχουμε περιμετρικά του Ηρακλείου κάθε μέρα η στάθμη τους πέφτει. Και είναι και ακριβές. Και είναι και ακριβές, με τεράστιο κόστος για τη ΔΕΗ, μην το ξεχνάτε αυτό. Άρα εδώ πρέπει να μιλήσουμε για το ΜΕΣ. Πρέπει να δούμε πώς διαχειριζόμαστε ενιαία πλέον το νερό σε επίπεδο Κρήτης. Θα πρέπει να δούμε πώς κάνουμε ένα συνδυασμένο κύκλο διαχείρισης του νερού, όπως κάνει η Κύπρο με φράγματα, αφαλάτωση, έλεγχο και στη διανομή τους. Και δεν μιλάμε μόνο για την ίδρυυση, μιλάμε και για την άδρευση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα αγροτικό δήμο και τα χωριά του, που η κύρια παραγωγή και ζωή αυτών των ανθρώπων είναι ο αγροτικός πρωτογενής τομέας. Λοιπόν, χρειάζονται τομές. Χρειάζεται να δούμε το άμεσο, αλλά να δούμε και το μακροπρόθεσμο. Και το μακροπρόθεσμο χρειάζεται
στο επίπεδο των δράσεων και των παρεμβάσεων για να λύνει σε μόνιμη βάση το πρόβλημα. Θα σας πω ένα άλλο θέμα που ασχολούμαι. Πολύ, πολύ σύντομα για να προλάβει να απαντήσει και ο κ. Παπαδόπουλος. Είναι τα απορρίμματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει εκείνη στην ευθύνη των Δήμων η καθημερινή καθαριότητα. Αν δεν υπάρχουν τα μηχανικά μέσα, ο εξοπλισμός, αν δεν υπάρχουν τα στελέχη, οι υπάλληλοι που θα μπορούν να στελεχώσουν και να στηρίξουν τον. Και αν δεν υπάρχει και η συμμετοχή των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία, να μιλήσουμε και για την ευθύνη των πολιτών σε όλη αυτή τη διαδικασία, τότε δεν θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Όμως παράλληλα υπάρχει το σχέδιο για τον περιφερειακό σχεδιασμό και υπάρχει το σχέδιο για το τοπικό σχέδιο σε κάθε Δήμο. Ναι. Το ξέρετε ότι με τη λειτουργία που έχει ήδη υπογραφεί και δημοπρατηθεί το εργοστάσιο, η μονάδα διαλογής απορριμμάτων στο νομό Ηρακλείου της τάξης των 60 εκατομμυρίων, ότι αύριο θα οδηγούμε στην ταφή το 40% και το 60% θα ανακυκλώνεται. Μηχανικά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δημιουργώντας τέτοια έργα και ανοίγοντας την προοπτική για παρεμβάσεις και δράσεις, αυτή τη στιγμή λύνεις και απαντάς και εμπολείς στην καθημερινότητα. Όπως επίσης, και τελειώνω με αυτό, ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα των κατοίκων, με τα σχέδια πόλης, με την ανάγκη επέκταση της πόλης κτλ. Είναι ζητήματα τα οποία η αυτοδιοίκηση πρέπει να τα παλέψει συνολικά μέσα από τη συνεργασία όλων των Δήμων και του νησιού αλλά και της χώρας. Αυτή τη στιγμή είναι ζητήματα θεσμικά, τα οποία χρόνια τα παλεύουμε. Υπάρχει μια απίστευτη γραφειοκρατία στην υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων. Αυτά δεν θα εξαλειφθούν την άλλη μέρα, αλλά απλά σαν νέα δημοτική αρχή πρέπει να δεσμευτούμε ότι θα δώσουμε μάχη συνολικά και ο καθένας να μην κοιτάζει το μοναχικό του δρόμο. Ας κοιτάζουμε τη μεγάλη εικόνα και η μεγάλη εικόνα είναι η χώρα, οι πολίτες και το τι αυτοδιοίκηση θέλουμε. Κύριε Πατάκη, για τα προβλήματα καθημερινά. Για το θέμα του νερού. Ναι. Δεν έχει έλλειψη νερού ο Δήμος Ηρακλείου. Διακοπές στην τροφοδοσία του νερού έχει. Γιατί? Διότι τα δίχτυα είναι πάρα πολύ παλιά. Δεν αντέχουν την πίεση στην τροφοδοσία και γίνονται αυτές οι διακοπές λόγω βλαβών. Γι' αυτό, αν δείτε εδώ το πρόγραμμα, οι 20 βασικοί τομείς του προγράμματος που έχει καταθέσει ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης και η παράταξη Ηράκλειο η πόλη μας, το πρώτο είναι να συνεχίσουμε αυτό το έργο που έχει ξεκινήσει η Δημοτική Αρχή η σημερινή, την ολοκλήρωσή του, ούτως ώστε όλα τα δίχτυα είναι σε καλό δρόμο. Τα 15 εκατομμύρια. Ακριβώς. Και όχι μόνο. Παραπάνω είναι τα χρήματα τα οποία έχουν διατεθεί. Να κλείσει αυτό το θέμα της έλλειψης, όχι έλλειψης, της διακοπής στην τροφοδοσία του νερού. Θα μπορούσα να πω ότι το πρόγραμμα της παράταξης Ηράκλειο, η πόλη μας είναι το καλύτερο. Όχι, δεν θα το πω αυτό. Όλα τα προγράμματα και τα οράματα όλων των υποψήφιων δημάρχων και των δημοτικών υποψήφιων παρατάξεων είναι σωστά. Είναι μελετημένα και είναι σωστή κατεύθυνση. Εκείνο που χρειάζεται ο Δήμος Ηρακλείου δεν είναι μόνο τα οράματα, οι κατευθύνσεις, οι άξονες πολιτικής και τα προγράμματα. Είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι για να τα υλοποιήσουν. Επιμένω στην τεράστια παρακαταθήκη και την προσωπική εμπειρία του ανθρώπου που έχει θητεύσει 40 χρόνια στη δημόσια διοίκηση, που έχει αξιολογηθεί από 3 διαφορετικές κυβερνήσεις. Προσέξτε, όχι ρουσφετολογικά, έχει αξιολογηθεί και έχει επιβραβευτεί τα μέγιστα. Που έχει ως παρακαταθήκη την επίτευξη στόχων, την διαχείριση δύσκολων θεμάτων, κρίσεων, περιστατικών, οικονομικών, διαχειριστικών, ασφαλείας, πολιτικής προστασίας. Κύριε Πατακέ, γι' αυτό θα σας έλεγα κλείνοντας. Μια ερώτηση εγώ, για να έχουμε μια σύντομη, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, μια σύντομη απάντηση. Είναι ένας τομέας που έχετε διαχειριστεί και ο κόσμος ανησυχεί και λόγω επικαιρότητας. Είναι η πολιτική προστασία. Αυτό ένα δύσκολο έλεγα κομμάτι. Ωραία. Τι δεν έχει γίνει, είμαστε οχυρωμένο ως Ηράκλειο. Χαίρομαι που το λέτε και θα το έλεγα και από μόνος μου. Πολύ, 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 πολύ σύντομα. Κάναμε δουλειά στο Δήμο Ηρακλείου στην πολιτική προστασία, το ξέρετε όλοι σας. Το είδατε. Δεν είπα ότι κάναμε θαύματα. Πρώτα-πρώτα, η πολιτική προστασία στο Δήμο Ηρακλείου και σε όλους τους Δήμους δεν έχει ηγετικό ρόλο. Συνδρομητικό έχει. Βοηθάμε τις κρατικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να επιτελέσουν το έργο τους. Και την πυροσβεστική και το λιμενικό και την αστυνομία και την περιφέρεια και όλους. Λοιπόν, κάναμε την ομάδα έργου, εξοπλίσαμε την πολιτική προστασία, όμως χρειάζεται πολύ περισσότερο ακόμα. Πολιτική προστασία σε 24ωρη βάση στο Δήμο Ηρακλείου και ενιαίο κέντρο διαχείρισης έκτακτων περιστατικών στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτό επιβάλλει η σημερινή πολιτική προστασία, γι' αυτό και στις επόμενες δημοτικές αλλά και περιφερειακές
κυρίως δημοτικές εκλογές, οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν ποιους θα επιλέξουν να τους εκπροσωπήσουν. Πρέπει, επειδή η πολιτική προστασία δεν διανύει την καλύτερη περίοδο της ιστορίας της, πρέπει, δεν λέω ότι πρέπει όλους να τους βγάλουν με αυτό το σκεπτικό, όμως πρέπει να σκεφτούν ποιους θα επιλέξουν να διαχειριστούν τους Δήμους και να διαχειριστούν αυτά τα έκτακτα σημαντικά περιστατικά. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Ήταν ο κύριος Καλογεράκης από το συνδυασμό του κυρίου Καλοκαιρινού και ο κύριος Πατακός από το συνδυασμό του κυρίου Καραμαλάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα ήθελα να πω ότι την επόμενη εύχομαι και ελπίζω να είμαστε όλοι μαζί σε μια κοινή προσπάθεια για την πόλη, για τους πολίτες, γιατί η αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη όλους μας. Εγκρίνω και επαυξάνω. Έτσι, συμφωνεί σίγουρα λοιπόν, ο κύριος Πατακός. Συμφωνούμε και εμείς.